Σας ανέφερα τα θέματα της στράτευσης. 5% Τούρκοι, 10% Σέρβοι. Οι Βούλγαροι, ξέρετε τι λένε, μπορεί να τους αναγνωρίσανε πρώτοι ως Μακεδονία, πριν όμως τους είπανε «Δεν δεκόμαστε να ερχόσαστε για συζητήσεις με μεταφραστάς. Η γλώσσα σας είναι βουλγάρικη». Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Τώρα, γιατί παίξαν οι Βούλγαροι το παιχνίδι να τους πούνε Μακεδόνες, ερχόμαστε πίσω και με δώσει μια περιοχή και μάλιστα συζήτησα με κάποιους κυρίους που είναι κατευθείαν απόγονοι Μακεδονομάχων. Είναι κατευθείαν το παιχνίδι που παίξαν οι Κομιτατζίδες. Βούλγαροι ήταν. Το 1903 η επανάσταση του Ίλιντερ που λένε και που είναι το σύνταγμά τους, διότι η αποφάση του Ασνόφ ήταν ένα όργανο το οποίο συνέταξε, είναι αυτό που είναι στο προήμιο του Συντάγματος των Σκοπιανών και που έχει τις διεκδικήσεις. Ξεχάστε τη λέξη ελευθερισμός. Επεκτατισμός. Σας το είπα και σε πράξη πώς θα το κάνουν. Δεν χρειάζεται δηλαδή μόνο στρατιωτικά να κατακτήσει μια χώρα. Και να έχουν στο μουσείο τους, ακόμα και τώρα, το χάρτη με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά, και όταν πίσω υπάρχουν και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες. Ένας ομιλητής μίλησε για πάρα πολλούς. Εγώ λέω ότι 250.000 είναι δεδομένο. Πρέπει να ζητήσουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε δημοψήφισμα οι ίδιοι. Να φύγουν.